Μιχαηλίδου. Κυρία Μιχαηλίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τώρα, επιτρέψτε μου μια-δυο διευκρινιστικές ερωτήσεις. Πρώτα-πρώτα, υπάρχει ένας αρμόδιος φορέας, μια κρατική υπηρεσία που να χειρίζεται τέτοιου είδους φυσικά ή παραφυσικά φαινόμενα, που μπορεί πάντως να φέρουν μια μικρή ή μεγάλη καταστροφή? Καταρχάς, να αναφέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθούν τέτοιου είδους φαινόμενα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ουράνια σώματα πολύ μικρού όγκου και τα οποία κινούνται με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνεργαζόμαστε και ακολουθούμε τις οδηγίες και τις πιθανές ενδείξεις που μπορούν να μας δώσουν οι επιστήμονες που είναι πιο ειδικοί σε αυτά τα θέματα. Ποιος είναι όμως ο κρατικός φορέας που, ας το κάνουμε πιο απλό, που θα εκπονήσει ένα σχέδιο? Εγώ λέω ότι ακούω αυτό που λέτε και έχετε δίκιο ότι δεν μπορείς να κάνεις πρόβλεψη. Όταν όμως συμβεί, δεν πρέπει να υπάρξει μια διαχείριση? Δηλαδή, αν αυτό το πράγμα έπεσε και έπεσε και σε κατοικημένη περιοχή, λέω εγώ τώρα, να πάνε να το αγγίξουν άνθρωποι, να φύγουν από εκεί? Εκπέμπει μήπως ραδιοκύματα, εκπέμπει κάτι άλλο που είναι επικίνδυνο, έχει φόβους για έκρηξη? Μπορεί να ακούγονται αφελή τα ερωτήματα, αλλά πάντως δεν έβλαψε κανένα να υπάρχει ένα σχέδιο δράσης. Είναι πολύ εύλογα τα ερωτήματά σας και υπάρχουν ειδικά εθνικά σχέδια για τη διαχείριση μιας έκτακτης κατάστασης, ανάμεσα στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και αυτή στην οποία αναφέρεστε. Αρκεί να σας αναφέρω ότι από τη στιγμή που υπάρχουν ενδείξεις ότι οι κάτοικοι μιας συγκεκριμένης περιοχής απειλούνται, βρίσκονται σε κίνδυνο από τέτοιου είδους φαινόμενα, μπορούμε να μεταδώσουμε μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος σιρήνων φωνητικό μήνυμα στους κατοίκους συγκεκριμένων περιοχών, δίνοντας άμεσα κάποιες πρώτες συμβουλές και παροτρύνσεις. Πώς ακριβώς δηλαδή θα πρέπει να ενεργήσουν σε αυτή την περίπτωση. Από εκεί και πέρα εφαρμόζονται τα ειδικά εθνικά σχέδια για τη διαχείριση της κατάστασης και όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες λαμβάνουν δράση. Αυτό εφαρμόστηκε χθες ή ήταν σε ένα σημείο για να εφαρμοστεί εάν χρειαζόταν? Από τη στιγμή που δεν είχαμε ενδείξεις ότι επηρεάζονται κάτοικοι συγκεκριμένων περιοχών, δεν κρίθηκε αναγκαίο να τεθεί σε εφαρμογή οποιοδήποτε σχέδιο. Ωστόσο, βρισκόμασταν σε ετοιμότητα σε περίπτωση που τα δεδομένα έδειχναν ότι θα έπρεπε να προστατευτεί ο πληθυσμός από την πτώση αυτού σώματος. Πάντως μου λέτε ότι έτρεξε μια διαδικασία αλληλουχία, αν θέλετε, δράσεων, η οποία ενημερώθηκαν οι αρχές, διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας, έκριναν ότι δεν υπήρχε λόγος να εφαρμοστεί σχέδιο και άρα ούτε γάτα ούτε ζημιά. Έγινε αλληλοενημέρωση μεταξύ των υπηρεσιών. Σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται μία ανταλλαγή απόψεων για τον καθορισμό των μετέπειτα ενεργειών μας και κρίθηκε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση φανήκαμε τυχεροί, εφόσον η πτώση ήταν στη θάλασσα και ευτυχώς δεν επηρέασε κατοικημένες περιοχές. Μάλιστα. Ωραία. Φτάνει που υπάρχει το σχέδιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την...